Δύσκολος είναι ο φετινός χειμώνας για αρκετούς γονείς μαθητών, καθώς λόγω της ακρίβειας, των οικονομικών προβλημάτων αλλά και της ανεργίας αδυνατούν να καλύψουν το κόστος ακόμη και για το δεκατιανό των παιδιών τους. Το κοινωνικό αυτό πρόβλημα είναι έντονο σε αρκετά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο Ηράκλειο, όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμών Μαθητών Δήμου Ηρακλείου, Δημήτρης Λουφάκης, ο οποίος τονίζει την ανάγκη η Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει κονδύλια προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες σύντησης των μαθητών. Αφορά την πλειοψηφία των σχολείων. Για μας αυτό που έχει ουσία είναι η βοήθεια απέναντι στα παιδιά να έχουν τουλάχιστον ένα δεκατιανό, ένα γεύμα μέσα στο σχολείο του. Μπορεί ο Δήμος να αλλάξει προτεραιότητες και εκεί που δίνει, ας πούμε, κάποια λεφτά σε κάποιες εκδηλώσεις, σε κάποια πράγματα άνευ σημασίας και άνευ τόσο μεγάλης ουσίας, να πράξει το διαφορετικό. Αρκετοί σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων βρίσκονται στο πλευρό των ευάλωτων οικογενειών, καλύπτοντας το σχετικό κόστος για το δεκατιανό των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου καταβάλει 400 ευρώ το μήνα στο κηλικείο του σχολείου. Είναι το λιγότερο το δυνατό, ας πούμε, με τα ελάχιστα, ας πούμε, ένα σάντουιτς, ένα νεράκι. Εμείς έχουμε εντοπίσει κάποια παιδιά τώρα. Δυστυχώς υπάρχουν περισσότερα παιδιά, αλλά επειδή δεν θέλουν να εκτεθούν οι γονείς τους, δεν τα δηλώνουν. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει δεκατιανό σε όλα τα παιδιά του Δήμου και θα πρέπει να δει ο Δήμος τι θα κάνει γι' αυτό. Επίσης, υπάρχουν γεύματα σε κάποια σχολεία στην πρωτοβάθμια, που κακώς θα πρέπει να ήταν σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, ενώ δεν συνεχίζεται αυτό στη δευτεροβάθμια. Και αυτά τα παιδιά ζουν μια κατάσταση δύσκολη μέσα στο σχολείο, προσπαθούν να διαχειριστούν και αυτά το πρόβλημα που, το οικονομικό που έχουν οι οικογένειές τους. Για θυμάστε πόσα περιστατικά είχαμε σε σχολεία εδώ πέρα, παλιότερα με παιδιά που λιποθυμούσαν από την πείνα. Σίγουρα τα τελευταία δύο χρόνια και μετά από την υγειονομική κρίση, η ακρίβεια καλπάζει. Η ακρίβεια είναι τρομακτική για το οικογενειακό εισόδημα. Πλέον πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο Δήμος στηρίζει 350 μαθητές, οι οποίοι λαμβάνουν το πρωινό τους από συγκεκριμένους φούρνους και όλα αυτά με απόλυτη χεμήθεια. Ο γονέας μπορεί το πρωί μαζί με το παιδί του να επισκεφθεί την ανάδοχο προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία συνήθως είναι ένας μεγάλος φούρνος με πολλά υποκαταστήματα στο Ηράκλειο, και να προμηθευτεί το πρωινό, το οποίο αποτελείται από γάλα, τυρόπιτα, σάντουιτς και νεράκι. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα υποστηρίζει περίπου 350 οικογένειες. Όπως δηλώνει ο κύριος Περισσινάκης, οι γονείς μαθητών θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο, η οποία θα αξιολογηθεί από αρμόδια επιτροπή. Με την έναρξη δηλαδή της σχολικής χρονιάς, δίνουμε την ευκαιρία σε όσους δημότες επιθυμούν να κάνουν αίτηση, προκειμένου τα παιδιά τους να λάβουν το πρωινό, το οποίο είναι χορηγία του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να φανεί ότι δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί του. Άρα υπάρχει και το αίσθημα της περηφάνειας, το αίσθημα ενός γονέα ο οποίος παλεύει, δουλεύει και δεν μπορεί να δώσει τα αυτονόητα στο παιδί του. Άρα δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί αυτό και να βγει μπροστά.